απάντηση. Πολύ όρημα. Είχαμε συγχαρεί ο ένας τον άλλον και επίσης στη Νέα Υόρκη μιλήσαμε περισσότερο συντονισμένα. Σήμερα, μετά από τις διαβουλεύσεις που είχαμε, μπορώ να σας δώσω δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι, πριν δύο μέρες στην Ελλάδα και στην Τουρκία γίνανε δυστυχώς στο Μαρμαρά, στη θάλασσα του Μαρμαρά και στο Ιόνιο, δύο σεισμοί. Αυτοί οι σεισμοί πάλι μας υπενθύμησαν το εξής, ότι η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν έναν κοινό μέλλον, μια κοινή θέση. Δυστυχώς βρίσκονται σε ένα σημείο όπου αντιμετωπίζουν συχνά σεισμούς. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σε συνεργασία και σε μια μεγάλη φιλία. Βεβαίως, βρεθήκαμε και σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, όπως ξέρετε, στην Κωνσταντινούπολη. Παίξαν ένα φιλικό, δεν στεναχώρησαν κανέναν. Τελείωσε ο αγώνας 0-0 και αυτό στην υπόλοιπη συνεργασία μας μας έκανε να είμαστε συνέτεροι. Είδαμε ότι είμαστε οι ίδιοι, όπως βλέπετε, και στη λύπη και στη χαρά μπορούμε να βγούμε από ένα στάδιο με την ίδια διάθεση. Η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν διάφορες βέβαια σχέσεις, οι οποίες έχουν κάποια προβλήματα, τα οποία υποφελούνται κάποια από αυτά, μπορώ να πω ότι η Ευρώπη και όλος ο κόσμος μπορεί μέσα από αυτά τα προβλήματα να δημιουργεί διάφορα θέματα. Εμείς όμως που είμαστε υπεύθυνοι όσον αφορά αυτά, εμείς θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε πολύ διαφορετικά από αυτούς και να θέλουμε μια σταθερή γειτονική γυπνίαση και φιλία η οποία θα είναι προς όφελος των λαών μας. Εγώ εμπιστεύομαι τον κύριο Τσίπρα. Πιστεύω ότι κατανοούμε ο ένας τον άλλον ειλικρινά και έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο και μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα στις διμερείς σχέσεις μας όσον αφορά και στις διάφορες σχέσεις και στα διάφορα πλατό που βρισκόμαστε. Πάντοτε έχουμε μια πολύ καλή επικοινωνία και οι διάλογοι μας πάντοτε ήταν μέσα στα πλαίσια της φιλίας και μοιραστήκαμε τα προβλήματα και τα θέματα των χωρών μας. Εμείς τώρα επάνω σε τέσσερις πυλώνες θεμελιώσαμε τις σχέσεις μας. Πρώτον, εφόσον εμείς βρισκόμαστε στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος και εφόσον έχουμε μια κοινή ιστορία, ακόμα πλύνουμε και τον ίδιο καφέ, μπορώ να σας πω. Είμαστε γειτονικές χώρες με τον ίδιο καφέ. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις σχέσεις μας όσον αφορά τον τουρισμό, το εμπόριο, τον ενεργειακό χώρο, τις θέσεις μεταφορές. Θα πρέπει να ενώσουμε, να επανενώσουμε αυτές τις βασικές και θεμελιακές σχέσεις μας. Και πιστεύω ότι σύντομα θα φτιάξουμε και ένα τρένο το οποίο θα πηγαίνει άμεσα από Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και από Σμύρνη στα νησιά. Εμείς έχουμε κοινές θάλασσες οι οποίες αντικριστά, εάν επωφεληθούμε τον τουρισμό, αυτό θα είναι προς την ευημερία των λαών μας. Εμείς μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, αυτή τη συνεργασία των δύο χωρών μας, πιστεύω ότι τον επόμενο χρόνο, τον Φεβρουάριο, την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αποφασίσαμε αυτή την πρώτη συνάντηση να την διοργανώσουμε στην Τουρκία. Και θέλω αυτό να σας το ανακοινώσω σε όλους. Ο δεύτερος πυλώνας λοιπόν είναι ο εξής. Στο πολύ κοινό παρελθόν εμείς είχαμε διάφορα προβλήματα, όπως είναι η μειονότητα, η Κύπρος, οποιοδήποτε άλλο θέμα θα πρέπει να το συζητήσουμε από κοινού. Εμείς θα πρέπει αυτά μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και μέσα στα πλαίσια των δικών μας χωρών, των δικαιωμάτων που έχουμε, θα πρέπει να τα διευθετήσουμε. Εμείς πριν δύο μέρες στην Ήμβρο υποδέχθηκα μία σύνοδο και όπως ξέρετε εγώ όταν είχα πάει στην Αθήνα είχα επισκεφτεί την Ομογένεια η οποία εγκατέλειψε την Τουρκία και ζει τώρα στην Κωνσταντινούπολη. Βλέπετε ότι έχουμε πολλά κοινά. Θα πρέπει αυτά να τα δούμε ένα-ένα και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. Και οι διερευνητικές μας σχέσεις
σχέσεις οι οποίες έχουμε στο Αιγαίο ή στις μεταξύ μας σχέσεις, και αυτές θα πρέπει να τις διευθετήσουμε. Χθες εγώ μαζί με τον κύριο Τσίπρα, όταν μιλούσαμε στο γήπεδο, με είπε ο κύριος Τσίπρας ότι να ορίστε, το ποδόσφαιρο βλέπετε είναι στη σέντρα, να αφήσουμε τη σέντρα και να προσεγγίσουμε τα θέματα λίγο πιο κοντά, πιο κοντά. Στην Κύπρο, ξέρετε, οι συνομιλίες μας συνεχίζονται, διαπραγματεύσεις μας συνεχίζονται και έχουμε κοινές θετικές προσεγγίσεις. Ξέρετε, η Τουρκία και η Ελλάδα θα πρέπει, όσον αφορά την ενταξιακή σχέση της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ενότητα, θα πρέπει να μας υποστηρίξει. Και πρέπει να υπογραμμίσω ότι όντως η Ελλάδα μας έχει υποστηρίξει όσον αφορά την ενταξιακή πολιτική μας. Και πιστεύω ότι στο εγγύς μέλλον θα επαυξάνει αυτή τη την υποστήριξη. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κοινός στόχος των δύο χωρών μας, και έτσι η ένταξή μας θα συνεισφέρει τα μάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα την δυναμώσει όσον αφορά την μεσογειακή της στρατηγική θέση. Ο άλλος πυλώνας είναι οι περιφερειακές μας, τα περιφερειακά μας προβλήματα, όπως και τα Βαλκάνια. Ξέρετε, στα Βαλκάνια πρέπει να υπάρξει μια ειρήνη και μια σταθερότητα. Δεν πρέπει αυτά που ζήσαμε το 1960 να επαναληφθούν. Και πιστεύω ότι επίσης και στη Μέση Ανατολή τα τελευταία προσφυγικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει όχι μόνο η Τουρκία και η Ελλάδα, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη, θα πρέπει από κοινού να συνεργαστούν. Θα πρέπει το προσφυγικό θέμα, το οποίο το έχουμε επαναφέρει πάρα πολλές φορές στο προσκήνιο, θα πρέπει να επαναλάβω ξανά το εξής, ότι στη Συρία υπάρχει ένα καθεστώς βίας. Εάν δεν υπήρχε αυτό το καθεστώς βίας, οι πρόσφυγες δεν θα εγκατέλειπαν την πατρίδα τους. Λοιπόν, και δεν θα απασχολούσαν πλέον την παγκόσμια κοινή γνώμη, και δεν θα αυτό το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα της Τουρκίας ούτε της Ελλάδος. Στην ουσία η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία, ούτε η Ελλάδα έχει καμία υπευθυνότητα έναντι αυτού του μεγάλου προβλήματος. Όλη η υπευθυνότητα αυτή, δυστυχώς, παρότι δεν την έχουμε, τη ζούμε εμείς από κοινού στο Αιγαίο, και όλη η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει αναποθέσει στους δικούς μας ώμους αυτή την υπευθυνότητα. Όχι, αυτό είναι ένα πρόβλημα όχι μόνο της Ευρώπης, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία μπορούν να υπάρξουν στο θέμα το προσφυγικό, το ίδιο πρέπει να απασχολούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή γνώμη. Όχι, δεν θα το επομιστεί η Τουρκία αυτό, ούτε η Ελλάδα, ούτε, δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, όπως και οι πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από την Συρία, είναι θύματα, είναι το ίδιο θύματα. Εμείς είμαστε θύματα όπως και οι πρόσφυγες. Εμείς σήμερα συνομιλήσαμε και αποφασίσαμε τεχνικά να συνεργαστούμε με τις ακτοφυλακές μας για να μπορέσουμε αυτή την μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία να την εμποδίσουμε, να τη βοηθήσουμε. Πήραμε διάφορες αποφάσεις. Βεβαίως και τα υπουργεία τα οποία είναι σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να δημιουργήσουν από κοινού διάφορες συνόδους, διάφορες επιτροπές, οι οποίες θα συνεργαστούν επάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς μιλήσαμε και με τη Γερμανία, μιλήσαμε με την κυρία Μέρκελ και έχουμε τώρα μία πρόταση να συνομιλήσουμε, εγώ, ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Μέρκελ, επάνω σε αυτό το προσφυγικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μιλήσουμε όχι μόνο το προσφυγικό μόνο, γενικά όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τη μετανάστευση και με τη λαθρομετανάστευση, θα το μιλήσουμε εμπεριστατωμένα, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι όλο αυτό το πρόβλημα
δεν είναι θέμα της Ελλάδος και της Τουρκίας μόνον και δεν θα το επιμισθούν οι ώμοι της Τουρκίας και της Ελλάδος. Αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι του τύπου, τα διάφορα θέματα τα οποία έχουμε εμείς, τα διμερή θέματα, έχουμε αποφασίσει θετικά να τα επαναπροσδιορίσουμε. Στο θέμα το προσφυγικό, να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση και στα περιφερειακά θέματα να έχουμε θετικές, ότι έχουμε θετικές συνομιλίες και το αργότερο, το Φεβρουάριο, θα έρθουμε ξανά και θα συνομιλήσουμε τα στρατηγικά αυτά θέματα της περιφερίας μας και εγώ θέλω να επισκεφτώ την Ελλάδα έτσι ούτως ώστε να συνομιλήσουμε ξανά όλα αυτά τα θέματα που σας προανάφερα. Ο κύριος Τσίπρας με κάλεσε σε ένα νησί, στη Σίμη, στη Σίμη ή και στη Σμύρνη ή σε κανένα άλλο νησί του Αιγαίου Πελάγους. Θέλω να πω ότι θα τον συναντήσω. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επίσκεψή του. Θέλω πάντα έτσι όπως και στο παιχνίδι, στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, έτσι ισόπαλα να είναι οι περισσότερες μας συνομιλίες και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή του. Ορίστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, κύριο Νταβούτογλου, για την πρόσκλησή του να επισκεφθώ την Τουρκία. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές εξελίξεις στο προηγούμενο διάστημα δεν επέτρεψαν οι εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία να ανταποκριθώ στην πρόσκληση αυτή, που είναι γεγονός ότι υπήρχε εδώ και καιρό. Όμως νομίζω ότι η επίσκεψή μου αυτή διεξάγεται σε μια κρίσιμη στιγμή, με ενδιαφέρουσες αλλά και ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που αφορούν όμως την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο. Θα αναφερθώ σε αυτές τις εξελίξεις, όμως επιτρέψτε μου να πω ότι η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ελπιδοφόρου, θα έλεγα, κύκλου στις σχέσεις των δύο χωρών, που ευελπιστούμε μέσα από τον ουσιαστικό επικοδομητικό διάλογο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. Και πιστεύω ότι Ελλάδα και Τουρκία ως γείτονες έχουν κάθε συμφέρον να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τις προκλήσεις αυτές, να αναδείξουν τις μεγάλες δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής και να έχουν ωφέλη, ωφέλη για τους δύο λαούς. Και θα έλεγα ότι αυτή η ουσιαστική συνεργασία μπορεί να μετατρέψει και την ισορροπία στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε κοινά συμφέροντα τα οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Ωστόσο, δεν παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και ανοιχτά θέματα. Τα ανοιχτά θέματα όμως πρέπει να συζητιούνται με ειλικρίνεια και να υπάρχει σύνθεση. Πριν από λίγο, Αχμέτ, αναφέρθηκες στο χθεσινό ποδοσφαιρικό αγώνα. Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, όμως δεν είχε σκορ. Μπορεί να κάποιοι να λένε ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα ήταν ενταγμένο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, πρέπει να ομολογήσω ότι τόσο εγώ όσο και ο Αχμέτ είμαστε λάτρεις του επιθετικού, δημιουργικού, εμπνευσμένου ποδοσφαίρου και θέλουμε οι σχέσεις των δύο χωρών να μην έχουν αυτή τον χαρακτήρα της ανταλλαγής πασών για να αλλάξουμε, για να προκανήσουμε τον χρόνο, αλλά να έχουμε τη γενναιότητα και την τόλμη να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες προς όφελος των δύο λαών. Έλεγα ότι το ταξίδι μου αυτό διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο, σε μια περίοδο που τόσο το προσφυγικό πρόβλημα, οι προσφυγικές μεταναστευτικές ροές έχουν δημιουργήσει συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης στη θάλασσά μας, στο Αιγαίο, όσο όμως και σε μια περίοδο όπου ο θρησκευτικός φανατισμός
η τρομοκρατία δημιουργεί ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να συνεργαστούμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές και αυτές τις προκλήσεις. Η Τουρκία είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια έχει σηκώσει ένα δυσβάστακτο βάρος εξαιτίας των προσφυγικών ροών που οφείλονται στις πολεμικές συγκρούσεις στη Συρία, που οφείλονται στις βόμβες, στις επεμβάσεις, στην τρομοκρατία, και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε από κοινού ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι τουρκικό όπως δεν είναι ελληνικό. Ταυτόχρονα η Ελλάδα στους τελευταίους 8 μήνες έχει δεχθεί τεράστιες ροές προσφύγων στα ελληνικά νησιά, οι οποίοι έχουν σαν κεντρικό στόχο όχι να μείνουν σε αυτά, ούτε να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά να πάνε προς την κεντρική Ευρώπη. Η Τουρκία έχει σηκώσει το βάρος της φιλοξενίας περίπου 2,5 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων. Από την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες έχουν εισέλθει περίπου 650.000 πρόσφυγες. Οι λαοί μας, οι αρχές μας, υποδέχτηκαν αυτούς τους ανθρώπους με φιλότιμο και γενναιοδορία. Ωστόσο, χρειαζόμαστε περισσότερα βήματα συντονισμού, συνεννόησης, προκειμένου να χτυπήσουμε αποτελεσματικά τα δίκτυα των διακινητών, αυτών δηλαδή που διαπράττουν μία ύβρη απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Διότι προκειμένου να κερδίσουν χρήματα, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δεν διστάζουν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, και δυστυχώς η πρώτη υποχρέωση που έχουμε τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είναι να σταματήσει αυτό το ανθρώπινο δράμα, η ανθρωποθυσία στα νερά του Αιγαίου. Είναι η ανθρωπιστική μας υποχρέωση και σε αυτή την υποχρέωση πρέπει να ανταποκριθούμε. Επαναλαμβάνω ότι η κρίση αυτή είναι σαφώς μια διεθνής κρίση. Καμιά χώρα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει μόνη της. Γι' αυτό οι συνομιλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης διαχείρισης των ροών, των προσφυγικών ροών, έχουν κέρια σημασία για όλους μας. Τόσο για τη διαχείριση των ροών εντός της χώρας πριν φτάσουν, εντός της τουρκικής ενδοχώρας πριν φτάσουν στις ακτές, όσο και για την νόμιμη επανεγκατάσταση των προσφύγων σε τρίτες χώρες. Πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια, τις προσπάθειες για μια συμφωνία η οποία θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και καμιά συμφωνία δεν θα έχει βεβαίως ουσιαστικό αποτέλεσμα αν και η Ευρώπη δεν θελήσει να αναλογιστεί την ευθύνη της και να αναλάβει μέρος του βάρους, διότι η διαδικασία της μετεγκατάστασης θα πρέπει να είναι μια διαδικασία αξιόπιστη και αποτελεσματική, ώστε να δοθούν κίνητρα στους πρόσφυγες να αποφεύγουν την διαδικασία, τη διαδικασία της μετάβασής τους μέσα από παράνομα κανάλια και διόδους, δηλαδή την εκμετάλλευσή τους από τους διακινητές, να τους δώσουμε την ελπίδα ότι θα έχουν τη δυνατότητα αργά ή γρήγορα μιας νόμιμης οδού μετάβασης προς τις χώρες προορισμού. Από πλευράς μας, στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο της συνεργασίας Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεμερών μας σχέσεων, αποφασίσαμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μας σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών και Μετανάστευσης και Προστασίας του Πολίτη, διαμορφώνοντας επιτροπές που θα αρχίσουν συναντήσεις άμεσα. Σήμερα άλλωστε είναι εδώ στην Τουρκία ο αρχηγός του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, ο οποίος με τον Τούρκο ομόλογό του συμφώνησε σε συγκεκριμένα μέτρα για ενίσχυση της επικοινωνίας και του συντονισμού των δύο αρχών. Συζητήσαμε παράλληλα
για την ανάγκη εντατικής εφαρμογής του διμερούς πρωτοκόλλου επανεισδοχής και την προώθηση της Συμφωνίας Επανεισδοχής Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας δεν μπορεί να είναι παρά να αντιμετωπίσουμε τα εγκληματικά αυτά δίκτυα και να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση ουσιαστικής αντιμετώπισης των ροών και του προσφυγικού προβλήματος. Ασφαλώς και στη διάρκεια των συζητήσεών μας κουβεντιάσαμε και τα για πολλά χρόνια ανοιχτά θέματα ανάμεσα στις δύο χώρες. Το γεγονός ότι ο Αχμέτ επανεξελέγει πριν από λίγες ημέρες και εμείς στην Ελλάδα η κυβέρνηση επανεξελέγει πριν από λίγους μήνες μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε έναν κοινό ορίζοντα 4 χρόνων μπροστά μας. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Διότι όταν κανείς έχει χρόνο μπροστά του, μπορεί να φαντάζεται να οραματίζεται με μεγαλύτερη άνεση τα επόμενα βήματα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερήσει. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στις προσπάθειες να ενθαρρύνουμε. Να ενθαρρύνουμε τις δύο κοινότητες, ώστε να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Και θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι 41 ετών. Τα τελευταία 41 χρόνια λοιπόν, από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω στις ειδήσεις ότι πρέπει να βρούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία. Δεν θέλω να είμαι περισσότερο αισιόδοξος από όσο θα έπρεπε. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε στην κατεύθυνση της λύσης. Μιας λύσης που για να είναι δίκαιη πρέπει να είναι επί τη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου που θα επιτρέπει στην επανενωμένη Ομοσπονδιακή Κύπρο να κατοχυρώνει την ασφάλεια όλου του λαού της, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και των άλλων κοινοτήτων με σύγχρονους όρους. Μια λύση που για να είναι βιώσιμη επίσης και για να γίνει αποδεκτή από όλους και κυρίως από τον κυπριακό λαό πρέπει να είναι λύση χωρίς τρίτους εγγυητές. Βεβαίως μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας που όλοι έχουμε υποχρέωση να συνδιαμορφώσουμε. Βεβαίως και συζητήσαμε και το θέμα των αυξημένων παραβιάσεων του ελληνικού εναερίου χώρου κατά τα τελευταία 2 χρόνια και για την συχνή μη τήρηση κανόνων αυλαβούς διέλευσης από τουρκικά πλοία. Άκουσα τον Τούρκο Πρωθυπουργό, τις απόψεις του. Υποσχέθηκα να τα ξανασυζητήσουμε αυτά έχοντας και πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Μόνο μέσα από το διάλογο και από την ειλικρινή αντιπαράθεση θέσεων και απόψεων θα μπορούσαμε αυτά τα θέματα να τα αντιμετωπίσουμε. Έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι στόχος είναι να βρούμε λύσεις. Λύσεις που δεν μπορεί παρά να έχουν σαν στόχο την ασφάλεια και τη συνεργασία στο Αιγαίο. Παράλληλα συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο διάβλο για ευρύτερα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, πέρα από το να έρχονται ισόπαλα τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια ανάμεσα στις ομάδες μας. Μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όμως που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ουσιαστικές αποφάσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου, των μεταφορών, των συγκοινωνιών, γιατί όχι μιας ταχείας στυλοδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολης, γιατί όχι μιας ακτοπλοϊκής σύνδεσης Σμύρνης Θεσσαλονίκης, γιατί όχι και μέτρα πολύ συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα. Η κοινή μας αντίληψη είναι πως το Αιγαίο πρέπει να είναι μια θάλασσα εμπορίου, τουρισμού, πολιτιστικών και μορφωτικών ανταλλαγών. Το Αιγαίο πρέπει να είναι μια θάλασσα συνεργασίας. Οι δύο λαοί μας έχουν μόνο να κερδίσουν αν εντείνουμε την προσπάθεια για μια ειλικρινή και γόνιμη συνεργασία. Σε αυτά τα πλαίσια βεβαίως θα χαρώ να ξανάρθω σύντομα στην Τουρκία στο πλαίσιο
της διακυβερνητικής συνάντησης, της τέταρτης διακυβερνητικής συνάντησης που θα γίνει τις πρώτες μέρες του Φλεβάρη, αλλά βεβαίως θα χαρώ πολύ να συναντήσω τον ομόλογό μου, τον Αχμέτ, τόσο στις Βρυξέλλες, στην συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, σε μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και η Ελλάδα θα σταθεί αρρωγός στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, ως όμως και στην Ελλάδα, οποτεδήποτε το θελήσει, είτε στην Αθήνα είτε σε κάποιο άλλο μέρος που θα θελήσει να κάνει, να βρει ένα... να βρει χρόνο για διακοπές, διότι μου εκμυστηρεύτηκε ότι ένα από τα αγαπημένα του μέρη για διακοπές είναι η Σύμη. Τον καλωσόρισα λοιπόν να έρθει, το ευχήθηκα να μπορέσει να βρει χρόνο και θα είναι καλοδεχούμενος και αυτός και η οικογένειά του. Η Ελλάδα είναι μια φιλόξενη χώρα, ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός που τρέφει αισθήματα φιλίας και αδελφοσύνης για τον τουρκικό λαό. Και πιστεύω ότι και ο τουρκικός λαός τρέφει αντίστοιχα αισθήματα για τους Έλληνες. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο αυτά τα αισθήματα να τα ενισχύσουμε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Ζητάνε το μικρόφωνο. Αντίστοιχα αισθήματα για τους Έλληνες. Χαμπέρ Τούρκ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσίπρα. Θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς γνωρίζουμε ότι η Κύπρος μπλοκάρει κάποια κεφάλαια. Εσείς ως Ελλάδα τι θα κάνετε σε αυτήν την περίπτωση? Και ως δεύτερον, οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης θέλουν να σας ρωτήσουν, έχουν μια απέτηση και σας ερωτώ το εξής, ότι στην Ελλάδα θέλουμε ένα τζαμί. Τι θα κάνετε εσείς όσον αφορά το τζαμί? Βεβαίως και εμείς, ρωτώ και τον κύριο Νταβούτογλου, η καινούρια κυβέρνηση πότε θα την ανακοινώσετε, τα μέλη, τα υπουργικά μέλη της καινούργιας κυβέρνησης. Υπάρχει βέβαια μια ανακοίνωση όσον αφορά για τα συνοριακά μας, για τα σύνορά μας με τη Συρία. Εμείς θα επεμβούμε στη Συρία με τις χερσαίες δυνάμεις. Τι έχετε να μας πείτε όσον αφορά αυτό? Δίνει το λόγο στον κύριο Τσίπρα. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης σχετικά με την 24η κυβέρνηση δεν το κατάλαβα. Αν θέλετε να το επαναλάβετε αμέσως μετά την απάντησή μου. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Θράκης, πρέπει να σας πω ότι η Θράκη είναι ένα δείγμα ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης των διαφορετικών πολιτισμών και πολιτισμικών παραδόσεων. Ως εκ τούτου πρέπει να σας πω ότι στη Θράκη υπάρχουν δεκάδες στεμένοι, όπου οι Έλληνες μουσουλμάνοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εξασκούν τα θρησκευτικά τους, τις θρησκευτικές τους επιθυμίες. Αυτό για το οποίο, αν θεωρείτε είδηση θετική, να σας πω, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τη συζήτησή μας εδώ. Είναι μια απόφαση την οποία η ελληνική κυβέρνηση την έχει λάβει και αφορά τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους, αλλά και επισκέπτες και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες που μένουν στην Ελλάδα και είναι δεκάδες χιλιάδες. Είναι η δημιουργία ενός στεμένους και στην πρωτεύουσα και στην Αθήνα. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν έχει καθόλου να κάνει με την Θράκη και με τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζουν εκεί και έχουν κάθε δικαίωμα στην θρησκευτική επιλογή και τη θρησκευτική ελευθερία. Το ερώτημά σας σε σχέση με τις 24 κυβερνήσεις δεν το κατάλαβα, αν θέλετε να μου το επαναλάβετε. Με την 24η κυβέρνηση. 64η. Λάθος το μετάφρασε ο άλλος εκεί. Ναι, είναι το τέμενος για την Αθήνα.
ήταν το τέμενο στην Αθήνα. Όσον αφορά τον αριθμό, εννοεί τον αριθμό της εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας. Και σε αυτό το θέμα, δηλαδή η τουρκική κυβέρνηση, κάποια κεφάλαια για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας έχουν εμπλοκαριστεί από την Κύπρο. Ρωτώ λοιπόν εάν εσείς θα βοηθήσετε όσον αφορά αυτό. Ναι, τώρα καταλάβω. Όπως σας είπα πριν, η Ελλάδα είναι αρρωγός στην ενταξιακή διαδικασία, στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Διότι πιστεύουμε τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία έχουν να κερδίσουν από αυτή την πορεία, στο βαθμό όμως που γίνουν τα απαραίτητα βήματα και εκπληρωθούν οι όροι. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να σας πω ότι εμείς είμαστε θετικοί στην έναρξη των διαδικασιών, στην έναρξη των κεφαλαίων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θέλουμε τα κεφάλαια αυτά να κλείσουν εύκολα ή στο πόδι. Τα κεφάλαια πρέπει να ανοίξουν, όχι για να κλείσουν άμεσα, αλλά για να συζητηθούν οι όροι, να εκπληρωθούν οι όροι και να μπορέσουν οι απαραίτητες προδιαγραφές και προϋποθέσεις να πληρωθούν, προκειμένου να έχουμε το αμοιβαίο όφελος από την ένταξη της γείτονος χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η Κύπρος, όπως γνωρίζετε, είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει και αυτή ρόλο σημαντικό στις αποφάσεις που από κοινού παίρνουν 28 εταίροι και φαντάζομαι ότι αυτές οι θέσεις της Κύπρου θα συζητηθούν και στο πλαίσιο της επόμενης συνάντησης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Φαντάζομαι ότι όπου υπάρχει βούληση υπάρχει και τρόπος. Όπου υπάρχει βούληση να γίνουν βήματα αμοιβαία από όλες τις πλευρές, βρίσκεται και ο τρόπος ώστε τα βήματα αυτά να είναι αποτελεσματικά. Πρωτίστως στο θέμα της Συρίας, η ερώτηση η οποία μου απευθύνατε προηγουμένως, θέλω να σας πω το εξής. Σε οποιαδήποτε απειλή δέχεται η Τουρκία, στην οποιαδήποτε κατάσταση, θέλω να ξέρετε ότι η Τουρκία, για να προασπίσει τα δικαιώματα της, θα λάβει κάθε είδους μέτρα. Έτσι, στα σύνορα με τη Συρία, όχι μόνο του ISIS, αλλά όλες οι τρομοκρατικές δυνάμεις οι οποίες δρούν ελεύθερα, υπάρχουν. Αυτά ίσως τα δημιουργεί η Συρία. Λοιπόν, όσον αφορά αυτά, η Τουρκία, όπως γίνονται και στις διάφορες συνομοσπονδίες, μπορώ να σας πω το εξής, ότι εναντί του ISIS θα λάβει κάθε είδους μέτρα. Και μπορώ να σας πω ότι πρώτης επιλύσεως του Συριακού προβλήματος και του μεταναστευτικού των προσφύγων, η Τουρκία πάντοτε θα λάβει τα μέτρα της μέσα στα διεθνή πλαίσια και μέσα σε νομικά πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς θα ανακοινώσουμε, μπορώ να σας πω εδώ, ότι δεν υπάρχει βέβαια ένα τέτοιο βήμα εκ μέρους μας ότι θα εισβάλλουμε με χερσαίες δυνάμεις. Όχι βέβαια, εμείς ως 64η κυβέρνηση, εγώ μου ανέθεσε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας της Τουρκίας το καθήκον μου και το συντομότερο δυνατόν θα ανακοινώσω το Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα θα έχουμε διαβουλεύσεις μετά από τη συνάντησή μου με τον κύριο Τσίπρα και μετά όλοι μαζί από κοινού, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα συναποφασίσουμε το πότε θα ανακοινώσουμε το Υπουργικό Συμβούλιο μας. Και πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι πολύ γόνιμη και επικοδομητική. Ο κύριος Φασούλας τώρα ρωτάει από την ελληνική πλευρά, απευθύνει μια ερώτηση.
Κύριε Πρωθυπουργέ, της Τουρκίας η ελληνική πλευρά έχει θέσει πολλές φορές το θέμα τον τελευταίο καιρό της δημιουργίας hot spot μέσα στο τουρκικό έδαφος και το θέμα της μετεκατάστασης. Αν συμφωνείτε καταρχήν με αυτή την θέση, προκειμένου οι πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία, μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα σας, να ταυτοποιούνται στη χώρα σας και στη συνέχεια να αντιμετωπίζετε και το θέμα της μετεκατάστασης. Και το άλλο θέμα το οποίο θέλω να σας ρωτήσω είναι για το θέμα της διακίνησης. Αδυνατόν να πιστέψω ότι η τουρκική εκτοφυλακή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν εμπορία ανθρώπων στην ουσία και φτάσανε προχθές στο σημείο να διακινούν, μάλλον να μετακινούν για την ακρίβεια, πρόσφυγες με πολυτελείς θαλαμιγούς και φτάσανε μέχρι τη Λέσβο. Λοιπόν, ποια είναι τα μέτρα, τα επιπλέον τα οποία θα λάβετε για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και να μην βλέπουμε καθημερινά να πνίγονται στο Αιγαίο άνθρωποι και δει μικρά παιδιά? Και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα ήθελα να ρωτήσω αν, κύριε Πρωθυπουργέ, στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας θα θέσετε το θέμα της ουσιαστικής ενίσχυσης της Frontex προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα στο θέμα της φύλαξης. Πρώτα απ' όλα, μου δίνει την ευκαιρία να πω σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης που απευθύνεται στον ομόλογό μου, ότι αυτή η έννοια που έχουμε δώσει στα κέντρα ταυτοποίησης ή στα κέντρα φιλοξενίας εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έννοια hot spot, δεν είναι μια έννοια που τη θεωρώ, μια ορολογία μάλλον, που εγώ τη θεωρώ πολιτικά ορθή. Καταρχάς, όταν δίνει την έννοια ενός ζεστού σημείου, καυτού σημείου, δηλαδή τι θέλουμε να πούμε? Ότι εδώ έχουμε κάποιο σημείο όπου έρχονται κάποιοι άνθρωποι που είναι επικίνδυνοι ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν απειλή. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία. Θα έπρεπε ίσως να μιλήσουμε οι γλώσσες μας, και η ελληνική και η τουρκική, αλλά και η αγγλική γλώσσα, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε στις συνομιλίες μας, είναι αρκετά πλούσιες γλώσσες για να βρούμε την κατάλληλη ορολογία. Κέντρα φιλοξενίας, κέντρα διαπίστευσης, κέντρα ταυτοποίησης. Εν πάση περιπτώσει, έρχομαι στο ερώτημά σας. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα ροών εκατομμυρίων ανθρώπων από τις αιστείες τους, δεν είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με όρους καταστολής. Όσο ανεπτυγμένες και αν ήταν οι μέθοδοι καταστολής, δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι στην ουσία είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή στην Τουρκία 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, άλλους τόσους περίπου σε Λίβανο και Ιορδανία, πρέπει να αναλογιστούμε όχι μόνο το γεγονός της ύπαρξης αυτών των ανθρώπων στην Τουρκία ή της μεταφοράς τους, των ροών τους προς τα ελληνικά νησιά. Να αναλογιστούμε το πολύ απλό πράγμα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τα σπίτια τους? Τι είναι αυτό που κάνει αυτούς τους ανθρώπους να αφήνουν τις εστίες τους, να αφήνουν τα σπίτια τους και να θέλουν να διακινδυνεύσουν να πνιγούν στα νερά του Αιγαίου, να μείνουν σε ξένες χώρες, να περάσουν όλη αυτή την δραματική ταλαιπωρία για να φτάσουν κάποια στιγμή στον προορισμό που επιθυμούν, την κεντρική Ευρώπη. Αυτό που τους κάνει να φεύγουν από τα σπίτια τους είναι ο πόλεμος, είναι οι επεμβάσεις, είναι η τρομοκρατία, είναι οι βόμβες που πέφτουν στα σπίτια τους. Αν δεν βρούμε πολιτική λύση, διπλωματική λύση στο συριακό πρόβλημα, ό,τι και να κάνουμε με την Frontex που είπατε, ή με το συντονισμό που ούτως ή άλλως πρέπει να έχουμε συντονισμό, και ήδη έχουμε και θα έχουμε ακόμα καλύτερο. Γι' αυτό και αποφασίσαμε άλλωστε να φτιάξουμε αυτή τη μόνιμη επιτροπή, τις ομάδες εργασίας, να είμαστε σε διαρκή και άμεση επικοινωνία. Αλλά ό,τι και να κάνουμε, σας διαβεβαιώ, αν δεν λύσουμε την αιτία που γεννά το πρόβλημα, δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι σε ό,τι αφορά την ενεξελίξη διαπραγμάτευση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε, πέραν από την αναγκαία ενίσχυση και της ακτοφυλακής, των συντονισμένων ενεργειών, της Frontex, της υλικοτεχνικής υποδομής στα κέντρα ταυτοποίησης, αυτό που πρέπει κυρίως, εκεί που πρέπει κυρίως να εστιάσουμε, είναι στη δυνατότητα
των χωρών των Ευρωπαϊκών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλο, και δεν εξαιρώ την Ελλάδα διότι είναι μέρος των 28, να μοιραστούμε το βάρος με την Τουρκία. Και αυτό σημαίνει ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο, μια αποτελεσματική και αξιόπιστη διαδικασία μετεγκατάστασης, ώστε ένας ουσιαστικός αριθμός προσφύγων να έχει τη δυνατότητα με τον νόμιμο τρόπο να πάει προς την Ευρώπη και να μην επιλέγει τα δίκτυα των διακινητών. Και ταυτόχρονα, εκεί πράγματι χρειάζεται ενίσχυση της αστυνόμευσης, να χτυπήσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Αυτή πρέπει να είναι μια κοινή μας επιλογή, ένας κοινός μας στόχος. Και πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε καλά, μπορούμε να το πετύχουμε. Αξιότιμε κύριε Τσίπρα, όπως και εσείς υπογραμμίσατε με τα λόγια σας, πρέπει να βρούμε την πηγή του προβλήματος και πρέπει να το σταματήσουμε εκεί στην πηγή του. Έτσι πάρα πολλοί κόσμος έμεινε μυστικός, έμεινε τα θύματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τον πόλεμο, προσπαθούν διαμέσου των χωρών μας να πάνε στην Ευρώπη. Κανένας δεν θέλει την εγκατέλειψη του σπιτιού του, παίρνοντας την αγκαλιά του το μωρό και το βρέφος το οποίο έχει και διακινδυνεύει τη ζωή του. Βεβαίως εμείς όχι μόνο δεν θα εστιαστούμε το πού θα φιλοξενήσουμε αυτούς τους μετανάστες ή την μετεγκατάστασή τους. Απλά όπως είπατε και εσείς, γιατί δημιουργήθηκε αυτό το προσφυγικό κύμα, αυτή η ροή προς τις χώρες μας. Εμείς ειδικά οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, έχουμε επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτό το θέμα και θα πρέπει να ρωτήσουμε διαβοής και οι δύο πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Η Τουρκία το να επικαλούνται όλη την Τουρκία για να βρει λύση σε αυτό το μεγάλο προσφυγικό πρόβλημα και να εναποθέτει όλο το βάρος στους ώμους της Τουρκίας, που η Τουρκία, όπως και εσείς γνωρίζετε, με μεγάλη φιλοξενία υποδέχθηκε πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων, δεν μπορεί να το λύσει. Όπως και εγώ προηγουμένως ανέφερα, δεν είναι μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος. Αυτό είναι θύματα οι χώρες μας, όπως και ο Συριακός πληθυσμός. Εμείς από κοινού θα επικαλεστούμε τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει αυτή τη μεγάλη ανθρώπινη τραγωδία. Θα δημιουργήσουμε επιτροπές μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δώσουμε ένα αποτελεσματικό, μια αποτελεσματική λύση. Θα πάμε στη Δαμασκό να μιλήσουμε όλοι μαζί έναντι όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων, με επικεφαλής βεβαίως την ISIS. Και οι δύο είμαστε σύμφωνοι στην προσέγγιση αυτού του μεγάλου θέματος, του θέματος, όπως και στην προσέγγιση ότι το Αιγαίο πρέπει να γίνει μια θάλασσα συνεργασίας και ειρήνης, αλληλεγγύης, μιας ουσιαστικής αλληλεγγύης. Εμείς δεν θα πρέπει να κάνουμε παραβιάσεις ένθεν και ένθεν, και αντί να αλληλοκατηγοριόμαστε για τις παραβιάσεις, θα πρέπει να δημιουργήσουμε στο Αιγαίο μια τέτοια στρατηγική, η οποία το Αιγαίο από εδώ και εφεξής να γίνει μια θάλασσα αλληλεγγύης και ειρήνης. Εγώ ξανά τον αξιότιμο φίλο μου κύριο Τσίπρα θέλω να τον αποκαλέσω στα ελληνικά καλώς ήλθατε, και τον περιμένω σύντομα να ξανασυναντηθούμε όπου εκείνος επιθυμεί, στη Σύμη ή στη Σμύρνη, στην Αθήνα ή στην Κωνσταντινούπολη ή όπου άλλου επιθυμεί. Καλώς ήλθατε κύριε Τσίπρα. Οι φωτογράφοι τους προσκάλεσαν να έρθουν προς το βήμα για τη φωτογράφηση.